χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται αυτά τα οποία δεν αξιοποιούμε εμείς, την κληρονομιά μας, την παράδοσή μας. Θα δούμε λοιπόν βίντεο συγκλονιστικό τώρα με τον κύριο Ιμάμογλου, αφού προηγουμένως καλησπερίσουμε την κυρία Αρετή Δημοσθένους, Ισλαμολόγο, κοινωνιολόγο, την οποία έχουμε στην σύνδεσή μας, στη γραμμή μας. Κυρία Δημοσθένους, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι Ισλαμολόγος, κανονολόγος. Κανονολόγος. Είστε... Ναι, διότι έχω ασχοληθεί. Είστε από... Συνδεόμαστε με την Κύπρο, είστε... η σύνδεσή μας είναι με την Κύπρο, γιατί θα δούμε σε λίγο και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο για την Κύπρο, πώς την ώρα που εδώ στην Ελλάδα τον ύπνο του δικαίου κοιμόμαστε, η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε να καταλάβει, αν θέλει, ολόκληρη την Κύπρο. Έτσι δεν είναι? Πάμε όμως να δούμε το βίντεο με τον νυν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Ιμάμογλου. Έρχονται δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι σκληρή η αναμέτρηση με την πλευρά του Ερντογάν. Πώς ο Ιμάμογλου στις προεκλογικές του δραστηριότητες, στα προεκλογικό του υλικό, χρησιμοποιεί, χορεύει ποντιακά, πόντιους, δηλώνει απόγονος των ποντίων. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι για αυτό που κάνουν οι Τούρκοι και για αυτά που δεν κάνουμε εμείς. Πάμε να το δούμε. İstanbul'a yakıştı, Trabzon'un evladı, çok laf inin eridi, dedüklerini yaptı. Memleketini seven, maneviyatı bilen, Allah korusun onu, ana duasıyla. Fatih Sultan Mehmet'ten İstanbul emanetti, Atatürk'ün izinde yürüyen bir evlattı. Yüzüncü yılı geçti, yaşasın Cumhuriyet, hep büyük tarihi var, bu millet büyük millet. İstanbul'da hep aldı, İmam Holi oyladı, başkan bize söyledi. Ulan tam yol ileri. Bir kerelik seçimi iki defa kazandı. Bu kadar haksızlığa Ekrem iyi dayandı. İftiralar attılar, çalışmayı dediler. Aynı anda 10 metro acallerde gördüler. 18 tane saydım yeni yeni meydanlar. Allah'ım razı olsun, hep gerekliydi bunlar. Και είναι, κυρία Δημοσθένους, η καταγωγή του από τον Πόντο. Τον κατηγορούν οι αντιπαλοί του ότι είναι ελληνικής καταγωγής, ποντιακής καταγωγής, γεννήτσαρος. Πάντως, ναι, ναι. Στο... Ναι, μ' ακούτε? Πολύ καλά. Διακόπτεται λίγο. Εντάξει, εμείς στον πενταδάχτυλο μας, στο βουνό που είναι υποκατοχή, στο βόρειο μέρος του νησιού, γράφουν πάνω στο βουνό με μεγάλα γράμματα, με βαρέλια το έχουν φτιάξει και φωτίζεται «Ναι μουτλού τουρκιούμ τι γένε, τι περηφάνεια που με λένε Τούρκο». Αυτό από το ποίημα του Ατατούρ που διαβάζεται και κάθε πρωί στα σχολεία τα τουρκικά ως προσευχή. Τώρα αυτό που κάνει ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είναι ακριβώς το αντίθετο. Αντί «τι περηφάνεια που με λένε Τούρκο», «τι περήφανος που ανήκω σε κοινότητες, σε διαφορετικές κοινότητες». Όπως εύστοχα το είπατε και εσείς, τονίζει περισσότερο αυτό που θα έλεγε και ο Ισοκράτης. Η παιδεία, η παίδευση και η καταγωγή ως παιδεία έχει σημασία, όχι το να είμαι Τούρκος. Άρα κάνει κάτι τελείως αντίστροφο από αυτό που έκανε ο Ατατούρκ. Γι' αυτό και ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ δεν τον θέλουν. Βέβαια το πρόβλημα είναι όχι μόνο να είναι δήμαρχος αυτός ο κύριος Ιμάμογλου, αλλά να είναι και το συμβούλιο του Δημαρχείου της Κωνσταντινούπολης δικό του, για να μπορέσει να υλοποιήσει κάποια πράγματα, να μην είναι δηλαδή το συμβούλιο της Δημαρχίας άνθρωποι οι οποίοι πρόσκυνται στην κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν. Και η Κύπρος βέβαια πάντα ήταν σε κίνδυνο και είναι σε κίνδυνο. Τώρα έχουμε και τις βάσεις. Από τις βάσεις βομβαρδίζονται οι Χούτις. Οι βάσεις είναι αγγλικές, είναι ΝΑΤΟ. Εάν αποφασίσουν ή αν σκεφτούν κάποιοι ότι ο πόλεμος ανατρέπεται με την έννοια που διεξάγεται σήμερα, δηλαδή οι ισορροπίες αλλάζουν, τότε δεν αποκλείεται να υπάρχουν κυρώσεις εκ μέρους της Τουρκίας, πολεμικές κυρώσεις εναντίον της Κύπρου, που είναι ένα κράτος που φιλοξενεί τις βάσεις της αγγλικές. Βέβαια αυτό δεν είναι
δεν έχει σχέση με κάποια επιθυμία της Κύπρου. Ήταν θέμα της ιδρυτικής συνθήκης που ίδρυσε την Κυπριακή Δημοκρατία το 60. Όμως ναι, δεν είμαστε στο απειρόβλητο, δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο, αλλά υπάρχουν πολλά θεματάκια εδώ στην περιοχή μας. Πολλά θεματάκια. Και μιας και το λέτε, λοιπόν, κυρία Δημοσθένου, θέλω να δούμε τον χάρτη, το κουμέντο, το... Είναι συγκλονιστικό. Δώστε μου παρακαλώ πώς είναι αυτή τη στιγμή παρατεταγμένες... Οι πυροβολαρχίες. Πυροβολαρχίες, Ανδρέα, ναι. Πυροβολαρχίες των Τούρκων και... Που δείχνουν, η κάτω γραμμή δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει... Το Βεληνικές. Το Βεληνικές των πυροβόλων. Είναι δύο διαφορετικές γραμμές ανάλογα με τη διάταξη των πυροβολαρχιών σε τουρκικό κατεχόμενο, του τουρκικού στρατού, ναι, στην κατεχόμενη Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επικείμενη απειλή. Εδώ η Ελλάδα, δυστυχώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν έβαλε στο τραπέζι την απόσυρση, όπως πολύ σωστά γράφει σε ένα άρθρο βόμβα ο κύριος Μάικλ Ρούμπιν, ο εκλεκτός Αμερικανός αναλυτής, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να δώσει το πράσινο φως για τα F-16 στην Τουρκία, να απαιτήσει την απόσυρση των Τούρκων από την Κύπρο. Ο ξένος στο Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης υπέγραψε χωρίς να ζητήσει τίποτα. Η λέξη Κύπρος για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Θα σας πω μια τραγική εμπειρία που είχα την 1η Οκτωβρίου του 2019. Ήμουν στην παρέλαση στη Λευκοσία και έβλεπα αυτό το άθλιο θέαμα, το τραγικό θέαμα που περιγράψατε πολύ γλαφυρά, κυρία Δημοσθένους. Περίμενε όλος ο λαός που είχε μαζευτεί να έρθουν τα F-16, τα ελληνικά, να σκεπάσουν τον ουρανό της Λευκοσίας, όπως γινόταν κάθε χρόνο. Τελευταία στιγμή ενημερωθήκαμε ότι τα F-16 δεν θα πετάξουν με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, κυρία Δημοσθένους, αυτό λοιπόν εδώ που βλέπουμε μπροστά μας είναι συγκλονιστικό και σας ρωτώ γιατί το εξήγησε και ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή η Τουρκία, η τουρκική πλευρά, η τουρκοκυπριακή πλευρά, την ώρα που εμείς δεν έχουμε, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει κάτι αντίστοιχο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει κατάληψη, να επιτεθεί. Εδώ στα ανατολικά που είναι η αμόχωστος η κατεχόμενη και είναι η Πύλα, η περιοχή της Πύλας, δεν μπορώ τώρα να το δείξω στο χάρτη, αφήστε λίγο το χάρτη σας παρακαλώ, είναι έτσι στο ανατολικό, στον ανατολικό εδώ κόλπο όπως φαίνεται, λίγο προς τα αριστερά είναι η Πύλα, εδώ που είναι το τόξο, η Καμπύλη, η Μόβ. Ναι. Που είναι ο κόλπος, εκεί σε αυτή την περιοχή οι Τούρκοι, τα τουρκικά στρατεύματα είναι πολύ κοντά στη θάλασσα και αυτό είναι από την εισβολή του 1974. Αυτό έγινε για να έχουν έξοδο στη θάλασσα και εκεί για να μπορούν να περικυκλώσουν την ελεύθερη Κύπρο. Αυτό ισχύει. Εγώ δεν το γνώριζα και όταν επέστρεψα από τη Γερμανία, από τις σπουδές μου, ο αείμνηστος ο Κώστας ο Κύρης, ο ιστορικός, ο οποίος έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις εναντίον των Τούρκων και της κατοχής, με πήρε προσωπικά στην Πύλα για να μου δείξει ότι παιδί μου, να, παιδόν μπορούν οι Τούρκοι να πάρουν όλη την Κύπρο και, και το νότιο μέρος. Και είναι, η Πύλα είναι το χωριό το ανοιχτό που δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και το θέλουν να είναι έτσι. Και η Πύλα είναι πολύ κοντά στις βρετανικές βάσεις. Αυτά βέβαια δεν λύνονται μόνο με τη συζήτηση. Αυτά, όπως εύστοχα είπατε, λύνονται με όρους στρατιωτικούς ή στρατηγικούς. Και το δύο, και στρατηγικούς και στρατιωτικούς. Mm-hmm. Και με υπεροχή χρειαζόμαστε. Είναι η εποχή των κυρίαρχων δυνάμεων. Αλλά όχι μόνο των κυρίαρχων δυνάμεων, της κυριαρχούσας ιδεολογίας. Καλή ώρα τώρα το θέμα με την τεκνοθέτηση των ομοφιλοφίλων ζευγαριών. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να μείνουμε σε αυτό, μιας και το θίξατε, επειδή είναι και των τριών ιεραρχών σήμερα η γιορτή, κυρία Δημοσθένους. Γνωρίζω ότι έχετε εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα και της, του γάμου και της υιοθεσίας από ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Οι τρεις ιεράρχες πάντως, και χρόνια πολλά για την εκπαίδευση, χρόνια πολλά σε όσους αγωνίζονται να δώσουν παιδεία και από τα κανάλια, τα οποία είναι και τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο άτυπη εκπαίδευση αυτό που γίνεται στις εκπομπές. Είναι και τυπική εκπαίδευση, διότι είναι επί της ουσίας μετάδοσης γνώσης και μεταλαμπάδευσης. Οι τρεις λοιπόν ιεράρχες, στα λόγια τους, είναι δημοσιευμένα στη Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων και είναι μεταφρασμένα και στη Δημοτική. Δεν είναι όπως κάποιοι είπαν ότι είναι εναντίον των γυναικών
Σας ήμουν σε μια άλλη εκπομπή στο Λεμεσός κανάλι και μου στείλαν μετά μηνύματα ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ρατσιστής εναντίον των γυναικών. Όχι, αυτά όλα είναι λάσπη για, ακριβώς για να προχωρήσουν, να βοηθήσουν το πολιτικό σύστημα να αλλάξει κάποια πράγματα. Διακρίνω μια σύγκρουση μεταξύ του νομικού πολιτικού συστήματος και του θρησκευτικού συστήματος. Για να γίνω πιο κατανοητή στους τηλεθεατές σας, για παράδειγμα έχουμε τέτοια σύγκρουση νόμων, conflicts of laws, στο θέμα της πατρότητας του παιδιού. Αν ο πατέρας είναι μουσουλμάνος και η μητέρα είναι Εβραία, τι θα είναι το παιδί, αφού σύμφωνα με το μουσουλμανικό δίκαιο, πατέρας μουσουλμάνος κάνει παιδί μουσουλμάνο, ό,τι και να είναι η μητέρα. Σύμφωνα όμως με το Ιουδαϊκό δίκαιο, όταν η μητέρα είναι Εβραία, το παιδί είναι Ιουδαίος, ό,τι και να είναι ο πατέρας. Τώρα, άμα παντρευτεί ένας μουσουλμάνος μια Ιουδαία, τι θα είναι το παιδί, θα είναι και μουσουλμάνος και Ιουδαίος? Όχι, εξαρτάται από το ιους ντομιτσίλι, το δίκαιο της κατοικίας. Τώρα, αν το μεταφέρουμε στο θέμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, ασφαλώς το πολιτικό δίκαιο με την κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία χρήζει διαφορετικής ερμηνείας κάθε δεκαετία, θα έλεγε κανείς, αλλάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατανόηση τους, ενώ στο εκκλησιαστικό δίκαιο δεν αλλάζει. Στο πολιτικό δίκαιο υπάρχει ανάγκη τα παιδιά να έχουν κληρονομικά δικαιώματα και ισότητα, τα παιδιά τα οποία τα υιοθετούν ΛΟΑΤΚΙ, εάν τα υιοθετούν και άθαν μπορούν να τα υιοθετούν και στην Ελλάδα, να έχουν ισότητα και ισοτιμία με τα άλλα παιδάκια από άλλες οικογένειες. Αυτό έτσι το κατανοεί το πολιτικό δίκαιο. Το εκκλησιαστικό δίκαιο, όχι της σύγχρονης εκκλησίας και της συνόδου, ούτως ή άλλως ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας στάχθηκε εναντίον, ο καθηγητής μου, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Γεώργιος στάχθηκε εναντίον της τεκνοθεσίας και του γάμου μεταξύ των ομοφυλόφιλων ανθρώπων. Παρόλο που ο Χριστός αγαπά όλο τον κόσμο και οι ΛΟΑΤΚΙ έχουν την θέση τους στην Εκκλησία, αν είναι πιστοί άνθρωποι και είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας να αγιαστούν, εν τούτης το να αλλάξουν οι γονεϊκοί ρόλοι και η διαφορετικότητα να συζητηθεί ως γονική οντότητα, αυτό δεν το δέχονται οι τρεις ιεράρχες. Σύμφωνα με τους τρεις ιεράρχες οι οποίοι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, όμως είναι ουμανιστική η θεολογία τους, δηλαδή είναι κέντρον ο άνθρωπος. Όχι είμαστε ανθρωποκεντρικοί, είναι ανθρωποκεντρικοί και εμείς που τους διαβάζουμε είμαστε ανθρωποκεντρικοί. Σήμερα όμως υπάρχει αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα της κυριαρχίας, η οποία κυριαρχία των μεγάλων και των συμφερόντων έχει γίνει ανθρωποκτονική, δεν είναι ανθρωποκεντρική, είναι σαφώς ανθρωποκτονική. Οπότε γίνεται μια εκμετάλλευση των συναισθημάτων των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έχουν και να δώσουν ανθρωπίνα δικαιώματα σε όλους. Μια τέτοια εκμετάλλευση η οποία δίνει τον μπαλάκι στους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή θεωρώ κάτι διαφορετικό από ότι ίσως άλλοι, όπως λέμε, οι μουσουλμάνοι εκμεταλλεύονται, οι μουσουλμάνοι αρχηγοί εκμεταλλεύονται το συναίσθημα των ανθρώπων για να τους φανατίσουν και να τους βάλουν σε πόλεμο. Και οι δυτικοί, οι τελείως άθεοι ηγέτες, δεν μιλώ τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη ή τους δικούς μας εδώ, μιλώ γενικά για τα συστήματα που βρίσκονται πίσω από το σύστημα, αυτοί λοιπόν οι ηγέτες εκμεταλλεύονται το συναίσθημα των ανθρώπων να έχουν ανθρώπινο ύφος και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους και προχωρούν να αλλάξουν τους γονεϊκούς ρόλους, οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί έτσι όπως παρουσιάζονται με αυτά τα νομοθετήματα από τους ιερούς κανόνες και τους πατέρες. Είστε χυμαρόδες και κατανοητοί, κυρία Δημοσθένους. Παρακαλώ, Νίκο Πετρουλάκη, ερωτήσεις και οι συνάδελφοι έχουμε για την κυρία Δημοσθένους, ναι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος λίγο. Έχω ερώτηση. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα, κυρία Δημοσθένους. Την έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές και είναι η μοναδική, νομίζω, νομικός ισλαμολόγος στην Κύπρο. Και επίσης έχει τοποθετηθεί υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών εκεί. Θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο διάστημα μάθαμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, ο κύριος Γεωργαλής, εκδιώχθηκε από τη θέση του γιατί υποστήριξε την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς εκεί? Έχετε πληροφορηθεί κάποια πράγματα παραπάνω? Γι' αυτό τον διώξανε. Αυτό,
Αυτό ακούσαμε και εμείς, αλλά ο ίδιος ο κύριος Γιώργαλας βγήκε και είπε ότι όταν ήταν υπουργός έπαιρνε εντολές από τον πρόεδρο μας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, και ο κύριος Χριστοδουλίδης συμφωνούσε με αυτή την τακτική. Πώς μετάάλλαξε? Άρα σημαίνει ότι ή δέχθηκε κάποιες πιέσεις ή τώρα αλλάζει το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ. Μάλιστα. Πράγμα κατανοητό. Το οποίο δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι καιρός για πειράματα. Η ελληνική κυριαρχία δεν μπορεί να δώσει τώρα μια πειραματική, να μπει σε μια πειραματική σαφείς φάση. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Άρη και Ανδρέα, μην απλωθούμε σε άλλα θέματα. Με την κυρία Δημοσθένου θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες. Θέλω να εστιάσουμε, αν έχουμε ερωτήσεις, πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως και το ανέλησε πάρα πολύ εύστοχα για το γάμο των ομοφιλοφίλων και την υιοθεσία. Άρη. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, επειδή αισθάνομαι λίγος και μικρός ενώπιον της κυρίας Δημοσθένους, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι μια ιδιαίτερη επιστημονική οντότητα, κράτησα ως θετικό, και αυτό το έχω, κυρία Δημοσθένους, από αύριο το πρωί δια του λόγου σας στα επιχειρήματά μου, ότι δεν υιοθέτησε την πλαστότητα μιας λέξης περί ομόφυλων ζευγαριών, αλλά είπε εξ αρχής το λόγο της ομοφυλόφυλων. Και όταν το λέει μια καθηγήτρια που έχει περάσει από τα διδασκαλία του Cambridge ως καθηγήτρια, ας το κρατήσουν αυτό οι έχοντες στην Ελλάδα αυτή την πλαστή πληροφόρηση των σαπισμένων μέσων ενημέρωσης που από το πρωί μέχρι το βράδυ μας έχουν ρημάξει με αυτή τη λέξη ομόφυλος, για να μην πηγαίνει το μυαλό μας στο ομοφυλόφυλος και παραπέμπει τη δυσύλλαβη λέξη. Παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε. Μετά θα φτάσουμε και στο όμορον και μετά θα καταργήσουμε και τον Ισοκράτη και μετά θα πάμε και στους φιλόσοφους και μετά θα πάμε και στους στοϊκούς. Δεν γίνεται. Όσο μεγαλύτερη απόκληση κάνουμε από την ορολογία, τόσο περισσότερο. Πιστεύετε ότι γίνεται σκόπιμα, κυρία Δημοσθένους? Πιστεύετε ότι γίνεται σκόπιμα? Είναι σκόπιμη πιστεύω, αυτή. Πιστεύω ότι είναι θέμα κυριαρχίας. Κυριαρχίας στα συναισθήματα των ανθρώπων. Σε μια άλλη εκπομπή έχω πει ότι οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι, και όταν μιλάμε για ειρηνική συνύπαρξη δεν μιλάμε για ισοπαίδωση ταυτοτήτων, γιατί και η ομοφιλοφιλική ταυτότητα είναι μια ταυτότητα. Μιλάμε όμως και για το... είναι η διαφορά, καθένας... να το εξηγήσουμε πάλι με την δική σας επιστημονική γνώση, κυρία Δημοσθένους, μεταξύ του ομόφιλου και του ομοφιλόφιλου ζευγαριού, του ομόφιλου και του ομοφιλόφιλου. Το ομόφυλος περιέχει το όμοιος, όμοιος φύλος, το όμοιο φύλο. Το ομοφυλόφυλος περιέχει τη λέξη, πάει περισσότερο προς την ομοφοβία, γι' αυτό δεν θέλουν να την χρησιμοποιούν. Εμείς δεν πρέπει, λέει, να είμαστε ομοφοβικοί, πρέπει όλους να τους αγαπούμε και έτσι όπως είναι να είμαστε τώρα, μιλώ με μια πιο απλουστευμένη γλώσσα για να γίνω κατανοητή. Όμως, εάν φύγει το φύ από τη μέση, θα πάμε μετά στο όμορον, το οποίο είναι το δικό μας. Άρα είμαστε όλοι ήδη. Ακόμα και στην Κίνα που πήγα να διδάξω, οι ταυτότητες πρέπει να διατηρηθούν. Για παράδειγμα, έχουμε τις πολλαπλές ταυτότητες. Εγώ είμαι Μεσογειακή, είμαι Ευρωπαία, είμαι Ελληνοορθόδοξη Χριστιανή, είμαι κοκκινομάλα, ερυθρόδερμη, κάποτε είμαι και... Βίκαν, είμαι χορτοφάγος. Εάν εγώ θα θυσιαστώ για την ελληνοορθόδοξη μου ταυτότητα, αλλά ο άλλος θα θυσιαστεί, και το ξαναλέω, για την ομοφιλοφιλική του ταυτότητα, δεν μπορούμε να συγκρουόμεθα. Είναι δικαίωμα του. Είναι καθαρά ανθρώπινο του δικαίωμα. Αλλά δεν μπορεί και εκείνος να με περιθωριοποιεί εμένα και να με κάνει να νιώσω άσχημα και να με οδηγήσει στο να μην θυσιαστώ για την ελληνοορθόδοξη μου ταυτότητα. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι στην αρχή Ελλάδα υπήρχε η ομοφιλοφιλία σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, θα έλεγε κανείς, όπως και σήμερα, αλλά ήταν under the carpet, όπως το λέμε, ήταν κάτω από το χαλί, ήταν κάπως περιθωριοποιημένη, θεωρείτο ότι δεν ήταν το καταφύσιν, όπως λένε οι στοικοί. Σήμερα τα πράγματα, λόγω αυτής της διαφορετικής, λόγω της δυνατότητας που μας δίνει η τεχνολογία να φτιάχνουμε λέξεις, και αυτές οι λέξεις να είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις εκπομπές, ο καθένας φτιάχνει μια καινούρια λέξη η οποία δεν περνά από το φακό του Μπαρπινιώτη, για παράδειγμα, ή των άλλων γλωσσολόγων. Μας δίνει λοιπόν αυτή η τεχνολογία το δικαίωμα και η διάχυση της πληροφοριών να νομίζουμε ότι αυτό που λέμε για τον εαυτό μας είναι το σωστό. Και τελειώνω. Στο Ιουδαϊκό δίκαιο υπάρχουν τρία ονόματα για τους ανθρώπους. Αυτό που παίρνουν όταν κάνουν περιτομή, αυτό που έχουν στην κοινωνία και αυτό που
ήδη νομίζουν ότι έχουν στην κοινωνία. Δηλαδή, εγώ είμαι η αρετή Δημοσθένους. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι εγώ είμαι μια αξιόλογη καθηγήτρια, τον ευχαριστώ, αλλά εγώ ίδια πιστεύω ότι είμαι απλή μια υπηρέτης της έρευνας και της επιστήμης. Αυτά τα τρία διαφορετικά ονόματα πρέπει να έχουν μια ισορροπία, αλλιώς έχω χάσει το παιχνίδι. Νομίζω έχω κατανοητό. Γίνει κατανοητή. Ανδρέα. Κάτι πολύ σύντομο για τις βάσεις που είπατε, ότι ναι, μεν. Να μείνουμε, Ανδρέα, αν θέλουμε. Μα βέβαια, εντάξει, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Είναι σημαντικό όμως, γιατί υπάρχει, λοιπόν, και, εντάξει, υπάρχει και η πατρίδα, ας πούμε. Έχουμε πάρει τώρα ένα θέμα που δεν απασχολεί και αφήνουμε τα μείζωνα. Είπατε για τις Βρετανικές βάσεις, κυρία Δημοσθένου. Δημοσθένου, νομίζω ότι εμπεριστατωμένα τα έκανε. Απολύτως. Απολύτως. Γι' αυτό, επειδή το εξαντλήσαμε το άλλο θέμα, ας πάμε στο μείζον θέμα για μένα. Είπατε για τις Βρετανικές βάσεις που θέτουν πλέον την ασφάλεια της Κύπρου σε κίνδυνο. Όντως ήταν από τη διακήρυξη. Όμως η Κύπρος πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα του σκληρού πυρήνα αυτής της Ευρωζώνης. Η Μεγάλη Βρετανία πλέον δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λοιπόν κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο παράνομες οι Βρετανικές βάσεις αυτή τη στιγμή σε ένα κράτος ευρωπαϊκό από μια μη ευρωπαϊκή χώρα? Ασφαλώς είναι παράνομες. Γι' αυτό και γίναν και αρκετές διαδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα. Και πάντα ο κόσμος φωνάζει εναντίον των βάσεων. Αλλά αφού το παιχνίδι δεν το παίζουμε ως μεγάλη και δυνατή, δεν δίνουμε δικαιώματα έτσι όπως έπρεπε να δώσουμε για να έχουμε φίλους. Η φιλία δεν φτιάχνεται με λέξεις. Η φιλία φτιάχνεται με το να δώσεις. Να δώσεις και λίγο από την αγάπη σου στον άλλο. Και αγάπη δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι κάποια άλλα πράγματα στρατηγικά τα οποία πρέπει να δοθούν για να πείσουμε κάποιους, όχι όλους, όχι και με τους μεν και με τους δε. Ένα χρειαζόμαστε συνέτερο και φίλο, ο οποίος θα μας υποστηρίξει στους μεγάλους συνασπισμούς. Η Κύπρος πάντα πήγαινε με πολλούς, γιατί δεν ήθελε να χάσει το παιχνίδι και δεν είχε ποτέ το παιχνίδι, θεωρώ. Τώρα δεν κάνω κριτική στον Μακάριο το να είναι στο που πήγε με τους αδέσμευτους. Τότε ήταν της μόδας οι αδέσμευτοι. Αλλά μετά δεν ήταν. Βέβαια, οι αγγλικές βάσεις θεωρώ ότι σε κάποια φάση θα φύγουν από την Κύπρο, εάν εμείς το ζητήσουμε με ορθό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο. Για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να νοσεί και θα το καταλάβουν στο Ευρωκοινοβούλιο και θα το καταλάβουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχει αρχίσει να νοσεί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παρουσιάζεται με βάση τα δικαιώματα των λαών. Κυρία Δημοσθένους, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, μια έτσι επιγραμματική ερώτηση με μια ή δυνατόν σύντομη απάντηση. Από όλα αυτά που μας είπατε, η ατζέντα η οποία πάει να επιβληθεί κατά τη γνώμη σας για το θέμα των ομοφιλοφίλων και το γενικότερο, κατά τη γνώμη σας γιατί επιχειρείτε να επιβληθεί όσο μπορείτε πιο σύντομα? Προφανώς θα υπάρχουν κάποια άλλα συμφέροντα τα οποία θα ικανοποιηθούν με αυτά. Δεν είναι μόνο οι ψήφοι, γιατί θέλουν ψήφους, δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας βέβαια λένε ότι όταν θα ρυπαστεί το περιβάλλον, θα ρυπαθούν και τα μυαλά των ανθρώπων και δεν θα μπορούν να διακρίνουν τους ρόλους τους ως γονείς. Αυτό το λέει ο Άγιος Κοσμασοτολός, το λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Δεν θέλω όμως να προφητολογώ, γιατί και ο έμνηστος πατέρας μου, ο οποίος ήταν ένας γέροντας, ο γέροντας Εμιλιανός, μου έλεγε πρόσεχε, πρόσεχε. Οι προφητείες έχουν διαφορετική κατανόηση σε διαφορετικό χώρο και διαφορετικό ιστορικό χρόνο. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ατζέντα, την οποία εγώ δεν μπορώ όμως να προβλέψω. Κυρία Μια φορά όμως έχω πει ότι εάν πραγματικά θέλει κάποιος να κάνει μείωση του πληθυσμού, θα μπορούσε να την κάνει και με το One Child Policy που το κάναν στην Κίνα. Τώρα βέβαια σας ανοίγω πληγές, αλλά επειδή έτυχα καλεσμένη και έχω συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Σαντόνγκ στην Τζινάν, στην Κίνα. Πείτε το, πείτε το με μια φράση αυτό, κυρία Δημοσθένους. Πείτε πώς το κάνουν στην Κίνα. Στην Κίνα εφήρμοσαν το ένα παιδί και μειώθηκε ο πληθυσμός με έναν τρόπο που το ήθελαν. Βέβαια έκαναν έκτρωση τα έμβρια, τα κοριτσάκια, γιατί ήθελαν αγοράκι, γιατί τα αγόρια... Εδώ πάει να γίνει με άλλο τρόπο, λέτε. Εδώ ενδεχομένως πάει να γίνει με άλλο τρόπο. Έγινε κατανοητή. Κυρία Δημοσθένου, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Δυστυχώς ο χρόνος μας ο τηλεοπτικός είναι πολύ πιεστικός, πολύ ενδιαφέροντα, χρήσιμα και σημαντικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ, τιμή μου. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πριν, κυρίες και κύριοι,